Νομίζω ότι υπόθηκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα και αρκετές ειδήσεις στο πρώτο σκέλος της εκπομπής που εστιάσαμε την προσοχή μας, άλλωστε η ημέρα το επιτάσσει, η επικαιρότητα εννοώ της ημέρας, στην δικογραφία για το C4I, για το Σύστημα Ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων που έφτασε την Παρασκευή αργά το βράδυ στη Βουλή, αλλά σήμερα το απόγευμα δόθηκε στις πολιτικές δυνάμεις και ήδη υπάρχουν εκτενή αποσπάσματα στα μέσα ενημέρωσης. Ζήτησα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να μας δώσει ο Πρόεδρος της Βουλής, πολύ εύστοχα το χαρακτήρισε, οδικό χάρτη για τις μεγάλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες και μεγάλες πολιτικές και κοινοβουλευτικές μάχες που θα υπάρξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα σας πω συγκεκριμένα, αφού σας πω για το προηγούμενο, επιτρέψτε μου μόνο μία λέξη, βεβαίως, ότι η υπόθεση C4I είναι συγκλονιστική ως προς το εξής, ότι αφορά ένα σύστημα και μία ολόκληρη υπόθεση, το οποίο ποτέ δεν έγινε, ποτέ δεν παραδόθηκε επί της ουσίας και δεν αναλήφθηκε επί της ουσίας και ποτέ δεν λειτουργήσε. Και άρα είναι μια ανοιχτή πληγή. Τελεία, το κλείνουμε. Θα το δουν όσοι είναι να το δουν. Να σας ρωτήσω. Απίστευτο, αλλά... Επειδή το θέσατε, έχει και μια άλλη ιδιομορφία, ένα άλλο παράδοξο η υπόθεση αυτή. Έχει γίνει η Εξεταστική Επιτροπή για την παραλαβή του συστήματος και δεν έχει διερευνηθεί ποτέ σε βάθος η ανάθεση. Δηλαδή, η αρχή της διαδικασίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το κίνημα αλλαγής έκανε πρόσφατα... Η ανάθεση είναι σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, αυτό λέω. Αυτό λέω, είναι σε αυτή τη δικογραφία. Ναι. Έγινε όμως επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, έγινε η Εξεταστική Επιτροπή... Με... Το 11. Ακριβώς. Λοιπόν, το κίνημα αλλαγής έθεσε πριν από μερικές ημέρες το θέμα του γιατί η υπόθεση από το Συμβούλιο Εφετών του 2017 δεν έφτασε στη Βουλή με τρία πρόσωπα. Ένα εκ των οποίων, τον κύριο Πολίδωρα, τον κύριο Μαρκογιαννάκη και τον νυν πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο, σας παρακαλώ, πάρα πολύ για την υπόθεση αυτή. Σας είπα προηγούμενα για πολιτική νευρικότητα και αμηχανία αδικαιολόγητη, η οποία φτάνει σε θεσμικά προβληματικές θέσεις. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία σύγκρουσης τώρα με την ηγεσία του Κινάλ για κάτι που όλος ο κόσμος κατάλαβε ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ολίσθημα και μια προσπάθεια συμψηφισμού καταστάσεων οι οποίες δεν συμψηφίζονται. Διότι τότε όλα είχαν εξεταστεί στη Βουλή και από τους ίδιους και οι εικόνες υπάρχουν, είχαν αυτά τα πράγματα οδηγηθεί σε πλήρη διερεύνηση. Από εκεί και πέρα, μάλιστα, εξ όσων γνωρίζω, και στην ισχύουσα δίκη καλούνται οι δύο εκ των τριών, δεν καλείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να μαρτυρήσουν ως μάρτυρες. Ναι, βέβαια, να φύγουμε από αυτό. Το κίνημα αλλαγής το έβαλε αυτό γιατί θεωρεί ότι υπάρχει μια καραμανλική πτέρυγα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, που μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει κινήσει όλη τη διαδικασία για να εξοντώσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι που λέει. Και προφανώς και μέσα στη δικαιοσύνη και ενδεχομένως και στο FBI και τα λοιπά. Και τον κύριο Παγγελόπουλο φωτογραφίζει. Ναι, κύριε Κοτρότσο, είπαμε μερικά πράγματα στην αρχή. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Η αντιμετώπιση της δικαιοσύνης à la carte και μάλιστα ως χειραγωγούμενης είναι άκρος επικίνδυνο. Δεν έχετε καραμανλική πτέρυγα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Και δεν είναι σωστό, δηλαδή ακόμα κι αν υπήρχαν τέτοιες πτέρυγες δεν καταλαβαίνω εναντίον ποιον, με ποιους συγκρούνται και για ποιο αποτέλεσμα. Είναι πράγματα από κύματα φαντασίας και είναι πράγματα τα οποία υποδηλώνουν μια νευρικότητα και μια έλλειψη ευθυκρισίας και έλλειψη διάθεσης για αυτοκάθαρση, διότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και το γνωρίζουν και στο κίνημα αλλαγής και αλλού υπαρκτές υποθέσεις. Μιλάω για τα δάνεια των κομμάτων, μιλάω, σας είπα προηγούμενα, για τα θέματα, ας πούμε, αυτά των ταμείων για την Siemens και τα λοιπά. Υπάρχουν ήδη κατά τα βάζετε στον οδικό χάρτη τώρα όλα αυτά. Λοιπόν, ανεξαρτήτως, κοιτάξτε, ο οδικός χάρτης δεν έχει αυτά. Αυτά θα είναι ως παρεμπίπτοντα ζητήματα. Ο οδικός χάρτης έχει τον προϋπολογισμό 12 με 18 του μήνα και πριν τον προϋπολογισμό και μετά τον προϋπολογισμό σειρά νομοσχεδίων, στα οποία έρχονται και προσαρτώνται. Ήδη έγινε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, θα γίνει και θα αύριο Τετάρτη και μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, δηλαδή 19-20, έρχονται όλα τα θετικά μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει
ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και μία σειρά από τα αντίμετρα, αν θυμάστε, του 1-1% έναντι της προνομοθέτησης που είχε γίνει για το κόψιμο των συντάξεων, δεν κόβονται συντάξεις και ένα μέρος, ικανό μέρος των αντιμέτρων που εξισορροπούσαν τότε περίπου τυπικά το κόψιμο των συντάξεων θα έρθουν ως επιπλέον θετικά μέτρα. Αυτό θα γίνει με νέο νομοσχέδιο που θα έρει την ισχύ του προηγούμενου νόμου. Βεβαίως. Τα οποία σε τι βάθος πάνε, κύριε Πρόεδρε, σε τι βάθος χρόνου πάνε αυτά τα πράγματα? Είναι μέτρα μόνιμα. Όχι, φαντάζομαι, ενώ ήταν νομοσχέδια, πώς θα έρθουν. Όλα μέχρι 21 Δεκεμβρίου. Μέχρι 21 Δεκεμβρίου όλα. Για να μπορούν από πρώτη πρώτου πρέπει να βγουν ΦΕΚ και τα λοιπά, για να μπορούν από πρώτης πρώτου όλα τα φορολογικά, τα επιδοματικά, τα ζητήματα τα συνταξιοδοτικά, τα ζητήματα που αφορούν σε ελαφρύνσεις και τα λοιπά, να ισχύσουν από πρώτης πρώτου. Πολύ βιασύνη από πρώτης πρώτου, κύριε Πρόεδρε. Καθόλου βιασύνη. Μας για εκλογές. Είναι καθυστέρηση. Να μας πει πρώτο το ρωτικό χάρτη και να το συνδέσουμε, Μανώλη. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο γίνεται τώρα και θα το καταλάβει και ο κόσμος μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου και θα το καταλάβει και στην τσέπη του ο κόσμος με την καλή έννοια. Αυτό. Ως ανακούφιση. Όχι, έχει καταλάβει και με την κακή έννοια στο παρελθόν. Ναι, είδατε που το δεν πρόκειται περί αναπλήρωσης απολειών, κύριε Κοτάκη. Είναι σαφές αυτό. Αυτό θα χρειαστεί μια ολόκληρη πορεία για την ουσιαστική αναπλήρωση των απολειών. Αλλά είναι μια ανακούφιση, είναι μια βελτίωση της θέσης, είναι μια ελπίδα, είναι θετικά μέτρα. Όλη αυτή η διαδικασία νοηματοδοτεί, και γι' αυτό πλέον σχεδόν κανείς δεν μιλάει περί Τετάρτου Μνημονίου, νοηματοδοτεί το ότι την 21η Αυγούστου τυπικά, αυτό που λέγαμε τυπικά, φύγαμε από την μνημονιακή περίοδο. Αμέσως ύστερα, ύστερα το Γενάρη, έχουμε διαδικασίες όπου είναι στο τέλος Γενάρη να αποδοθεί το πόρισμα, να αποδοθούν οι προτάσεις από την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης που άρχισε ήδη να λειτουργεί 3 φορές τη βδομάδα με εργόδες ρυθμούς. Για να γίνουν δύο ολομέλειες της Βουλής τέλος Γενάρη και τέλος Φλεβάρη με ένα μήνα διαφορά. Έτσι ώστε να γίνουν οι τελικές ψηφοφορίες για το 150, το 180 κτλ. Προβλέπω ότι θα δοθεί κάποια παράταση σε αυτή τη διαδικασία. Μέχρι? Θα πάμε μέσα στο Μάρτιο. Θα πάμε σίγουρα μέχρι τις 15 Μάρτιο. Άρα δηλαδή τα σενάρια εκλογών Φεβρουάριο, Μάρτιο, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά, κύριε Στυλάκο. Δεν υπήρξαν ποτέ. Και αν θέλετε τυπικά για όσους επιχειρηματολογούσαν ή σεναριολογούσαν, με το που έγινε η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατ' ουδέ μία έννοια. Αναζωπηρώθηκαν το Σαββατοκύριακο πάντως. Κακώς, διότι θέλω να σας πω το εξής. Θυμάστε την προηγούμενη φορά γιατί δεν προχώρησε η συνταγματική αναθεώρηση. Διότι ήρθε 2,5 μήνες πιο εδώ η διαδικασία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενώ ήταν για Μάρτιο, ήρθε τέλος Δεκέμβριο. Ενώ ήδη η Επιτροπή υπό τον κύριο Παυλόπουλο ετοίμαζε τις προτάσεις της τότε κυβέρνησης. Αλίμονο αν η σημερινή κυβέρνηση, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, πάρει την ευθύνη να δρομολογήσει έκτακτες ευνηδιαστικές εξελίξεις με εκλογές το Μάρτιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προδιαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Τότε πηγαίνουμε για δεκαετία και στις όποιες όριμες αλλαγές, όπου μέσα σε αυτές είναι και το 86. Άρα λέτε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάψει τη συνταγματική αναθεώρηση. Σας επαναλαμβάνω, ακριβώς επειδή η πρωτοβουλία και η διάθεση του Πρωθυπουργού ήταν εξ υπαρχής, να πάμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 19, ήρθε η συνταγματική αναθεώρηση να πιστοποιήσει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν εκλογές. Οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν στις 26 Μαΐου του 19 και θα είναι οι ευρωεκλογές μαζί με τις άλλες, τις περιφερειακές, τις δημοτικές εκλογές. Άρα λοιπόν, με συγχωρείτε, έχω κι άλλα να σας πω για τον οδικό χάρτη. Άρα, η συμφωνία των Πρεσπών, εάν μεν δεν υπάρξει παράταση στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, θα έρθει ενδεχομένως λίγο πριν ή λίγο μετά από το τέλος αυτής της διαδικασίας, δηλαδή μέσα στον Φλεβάρι ή στις αρχές Μάρτη. Είναι εφικτό αυτό με βάση τη συμφωνία η οποία λέει ότι από τη στιγμή που θα κλείσει η διαδικασία στα Σκόπια πρέπει αμέσως... Γι' αυτό παρακολουθούν και τη διαδικασία εκεί, διότι αντιλαμβάνεστε η εικασία περί Μαρτίου είχε διατυπωθεί
επειδή ήταν πιθανή η προσφυγή στις κάλπες στη γειτονική χώρα. Σωστό. Και γι' αυτό τα είχαν βάλει κάτω τότε και έλεγαν ότι φτάνει μέχρι εκεί. Πάντως, τώρα πρόεδρε, πλέον, εάν τελειώσει αυτή η ιστορία μέσα στο Γενάρη, η κυβέρνηση θα αναλάβει τις ευθύνες της και θα πάρει τις αποφάσεις της. Και πιθανολογώ, εάν η συνταγματική αναθεώρηση πάει προς τα μέσα Μαρτίου, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι είναι πιθανό να έρθει πιο νωρίς η συμφωνία. Άρα μπορεί, μισό λεπτό, γιατί εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει είδηση τώρα, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα, λέτε, μέσα στο Φεβρουάριο να έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή και να έχουμε και την πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καλώς το καταλαβαίνω. Βεβαίως. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, εάν. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, έχουμε άλλα νομοσχέδια σημαντικά. Θέλω να σας πω. Λοιπόν, συμφωνία των Πρεσπών πιθανώς μέσα στο Φεβρουάριο στη Βουλή. Αν προηγηθεί η συμφωνία των Πρεσπών πριν από τη συνταγματική αναθεώρηση, καταλαβαίνω εσείς θέλετε να, κλείσετε το, να μην χαθεί και αυτή η περίοδος, η κοινοβουλευτική. Δύο πράγματα. Αλλά για λέω, την Ελλάδα. Ναι, όχι, θέλω να σας πω το εξής. Δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι στο Σύνταγμα. Λες πάνω ότι χάνετε το συνάντηση με τις πρόορες εκλογές. Χάνετε momentum συνένεσης ενδεχομένως. Όχι, θα έλεγα το εξής, ότι εάν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών και τελικώς η ΑΝΕΛ πράξουν αυτό που λένε, ότι δεν θα ψηφίσουν την συμφωνία των Πρεσπών και ενδεχομένως και αποχωρήσουν από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εσείς τι πληροφόρηση έχετε από το κυβερνητικό σας εταίρο, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να προχωρήσει μια κυβέρνηση με την ανοχή των ΑΝΕΛ χωρίς τη συμμετοχή τους και με μια έτσι κοινοβουλευτική παρουσία που τυπικά για τη συμφωνία των Πρεσπών σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της να έχει λιγότερο από 150, δηλαδή μπορεί να υπερψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών από βουλευτές άλλων κομμάτων ή από ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά η κυβέρνηση θα έχει χάσει τη δική της θα είναι κυβέρνηση μειοψηφία. Μπορεί να προχωρήσει αυτό. Ή για να προεκτείνω την ερώτηση του αγαπητού Πάνου, μπορείτε να πάτε με άλλη πλειοψηφία μέχρι τον Οκτώβριο, όπως λέτε, σε εκλογές? Μήπως θα γίνουν Μάιο εκλογές, κύριε Πρόεδρε, που θα γίνουν και ευρωεκλογές? Σας έχω πει ευθέως. Ανοίξαμε θέμα. Σας έχω πει ευθέως ότι μια κυβέρνηση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, πρέπει να υποστεί την βάσανο της πρότασης δυσπιστίας και να χάσει αυτή την ψηφοφορία. Δηλαδή χρειάζονται 151 ψήφοι για να μην είναι κυβέρνηση. Η τελευταία πρόταση, μάλλον η πρόσφατη πρόταση του Ιουλίου της Νέας Δημοκρατίας πήρε 126. Η επόμενη, όποτε και αν γίνει, από τη Νέα Δημοκρατία ή από οποιονδήποτε άλλο, οριακά μπορεί να πάρει ίσως λίγο περισσότερες ή λίγο λιγότερες. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Μπορεί άρα, και χωρίς άρα, να ψηφίσει, άρα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Στη βάση του Συντάγματος και στη βάση του κανονισμού της Βουλής λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Και με αυτή την έννοια πιστεύω, προσωπικά εκτιμώ, πως υπάρχει και θα υπάρξει πλειοψηφία, κοινοβουλευτική πλειοψηφία γύρω από αυτή την κυβέρνηση για όλο το διάστημα μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως, σας επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανένας τρόπος και είναι μεγάλη διαφορά όσο θα θέλανε να πέσει αυτή η κυβέρνηση, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Υπάρχει. Έτσι. Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Για πείτε μου. Υπάρχει προηγούμενο. Τον Αύγουστο του 2015, όταν αποχώρησε η μεγάλη ομάδα των βουλευτών που καταψήφισε το μνημόνιο, ο Πρωθυπουργός αισθάνθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ως κυβέρνηση. Ίσως δεν θυμάστε ότι έπεσε κάτω από 120. Τότε πήραμε την απόφαση. Δεν θυμάμαι αν έπεσε κάτω από 120. Τώρα σας λέω πάλι ειδήσεις. Τι εννοείτε δηλαδή? Την απόφαση, απόφαση περί εκλογών επί της ουσίας, όχι τυπικά, την πήραμε όταν στην τρίτη ψηφοφορία που έγιναν τότε για τα προδιαδικαστικά του μνημονίου, πλέον είχαμε πέσει κάτω από το 120. Είχαμε πάει στο 117, άρα το 120 είναι το κατώτατο όριο, πρέπει να ξέρετε, του Συντάγματος για να περάσει η νομοθεσία. Άρα, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα πτυχή ιστορική, αλλά έχει το ενδιαφέρον. Συγγνώμη, ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα. Δεν αλλάζει αυτό κάτι γιατί δεν δηλώμε. Η μου είναι, κρατήστε αυτό που θα σας πω, ότι και για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή θέλατε να νομοθετείτε με το 120 εσείς τότε. Μανώλη, νομίζω μας διαφεύγουν οι ειδήσεις που λέει. Και για τη Συμφωνία των Πρεσπών και για την υποστήριξη της κυβέρνησης για όλη την πορεία μέχρι τις εκλογές, υπάρχει πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή πρώτον. Και δεύτερον, σίγουρα δεν υπάρχει πλειοψηφία αποτρεπτική κατά το Σύνταγμα. Άρα, περιττεύει η παραπέρα συζήτηση. Να το εξειδικεύσω λοιπόν εγώ, γιατί. Αντώνη, παίρνει το λόγο. Λέει ο πρόεδρος της Βουλής
ότι είναι διασφαλισμένη η πλειοψηφία ώστε να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία, επαναλαμβάνω, γιατί είναι καινούργιο αυτό, πιθανότατα θα την έχουμε στο Κοινοβούλιο εντός του Φεβρουαρίου, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο ζήτημα στα Σκόπια. Και δεύτερον, λέει ο Πρόεδρος της Βουλής, ότι και τον Οκτώβριο να αποφασίσει να πάει η κυβέρνηση σε εκλογές, μέχρι τον Οκτώβριο θα υπάρχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα την στηρίζει. Το καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, καλά? Ναι, ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές παράμετροι αυτές. Θα είναι και δύο ψηφοφορίες για την Ουγγοδομού. Διότι θα είναι και είσοδο στο ΝΑΤΟ. Είναι το πρωτόκολλο ένταξη. Και προσθέτει κάτι άλλο λέγοντας τον τρόπο που μπορεί να πέσει μια κυβέρνηση. Λέει ότι την τελευταία φορά είχαμε 127 ψήφους αρνητικές, έτσι δεν πήγε? Ναι, ναι. Και στη συνέχεια συμπληρώνεται και λέτε ότι την επόμενη φορά περίπου υπάρξει, εκεί θα είναι. Περίπου εκεί θα είναι, μπορεί να είναι και λιγότερες, είπατε. Ναι, ναι, ναι. Βλέπετε κάτι? Τι βλέπω? Βλέπω ότι όλο το πολιτικό σκηνικό εν όψη όλων αυτών των εξελίξεων αναδιαρθρώνεται, ανασχηματίζεται, ανασυντίθεται, λογικά πράγματα. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω πως θα αποτολμήσει και η ίδια η αξιωματική αντιπολίτευση, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά τα νούμερα και τις πολιτικές δυνάμεις και τις τάσεις των κομμάτων. Αν δεν υπονοείται ότι μπορεί να έχουμε βουλευτές οι οποίοι ενδεχομένως βλέπουν ευνοϊκά την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να έχουμε ανεξαρτητοποιήσει? Δεν υπολούσατε κάτι τέτοιο που σκέφτηκα εγώ? Όχι, σας λέω, πηγαίνοντας προς τις εκλογές είναι πάρα πολλά τέτοια πεδία ανοιχτά ad hoc, δηλαδή για τις πολιτικές αποφάσεις που θα χρειαστούν να πάρθουν. Και προσχωρήσεις βουλευτών σε άλλα κόμματα. Δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι θέματα των κομμάτων και των ίδιων των βουλευτών. Ή ανεξαρτητοποίηση, ή παραιτήσεις, ή οτιδήποτε. Ναι. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, όσο είναι και πρωτότυπη, ξέρετε, η εποχή όσο και που ζούμε, κύριε Πρόεδρε, όχι γενικά. Η τέταρτη σύνοδος, να ξέρετε, κύριε Κοτάκη, δεν έχει ξαναβιωθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχετε δίκιο. Στον 21ο αιώνα. Έχετε δίκιο, γιατί άρα είναι αυτή τέταρτη προεκλογική σύνοδος. Ζούμε και εμείς δημοσιογραφικά. Τέταρτη προεκλογική σύνοδος με συνταγματική αναθεώρηση μέσα και με μια ιστορική, επαναλαμβάνω και πολύ θετική κατά τη γνώμη μου, συμφωνία για την επίλυση μιας εθνικής, μιας εκκρεμότητας. Στον οδικό χάρτη πάντως, στον οδικό χάρτη, δεν άκουσα να αναφέρεται πουθενά οποιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία που να είναι, που να αφορά το νομοσχέδιο για τους διακριτούς ρόλους Εκκλησίας Πολιτείας. Το έχετε βγάλει αυτό από το χάρτη? Καθόλου. Είναι μια ένα γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ένα πρόκριμα συμφωνίας. Λίγο... Κοιτάξτε, είναι ένα πρόκριμα συμφωνίας. Ήταν μια συμφωνία, για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Αυτή η συμφωνία ετέθησε αμφισβήτηση με τις ενστάσεις της πλειοψηφίας της Ιεράς Συνόδου, όπου όμως ταυτόχρονα ελήφθη η απόφαση για να υπάρξει ένας έντονος διάλογος, ο οποίος έχει ξεκινήσει. Είναι μέσα στις προθέσεις της κυβέρνησης. Αυτή η συμφωνία, στην οποία διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο και ο Μακαριότατος, ο Ιερώνυμος, να μπει στα σκαριά, να μπει στις δράγες. Διότι αφορά και ένα ζήτημα πάρα πολύ κρίσιμο σε σχέση, δεν είναι μόνο ως προς τον κλήρο, ως προς τους ιερωμένους και την εργασιακή τους σχέση, αφορά και το περίφημο πρόβλημα και θέμα της περιουσίας της Εκκλησίας, που θα πάει ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση και ευτυχώς, να είναι λοιπόν μια διαρθρωτική αλλαγή όπως και ο ΕΦΚΑ, που είναι τεράστια διαρθρωτική αλλαγή, ένα δηλαδή ταμείο να υπάρχει. Το ίδιο είναι ότι τελειώνουν οι δασικοί χάρτες μέσα στο 19 και ο κτηματολόγιο τελειώνει την επόμενη διετία, τα οποία ήταν σε κρεμότητα επί δεκαετίες. Αυτά όλα θα πάνε χέρι-χέρι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν διαμφισβητούμενες και αμφιλεγόμενες εκτάσεις πολύ μεγάλες, οι οποίες θα μπουν σε συζήτηση στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας από τον κοινό, από την κοινή επιτροπή. Εφόσον προχωρήσει. Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, δώσ' μου τη δυνατότητα να διαχειριστώ το χρόνο μόνο. Γίνεται μια φράση μόνο, έτσι κι αλλιώς δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Τοποθέτηση. Τότε θα κάνω εγώ την ερώτηση και την κάνεις μετά. Όχι, για φράση είναι. Ναι, πες την. Θέλω να πω στον κύριο Πρόεδρο, επιτρέψτε να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι όσο και τραβήξετε το χρόνο από ό,τι φαίνεται, όσο και να αποτύχουν οι προτάσεις δυσπιστίας, την ΙΤΑ δεν βλέπω να την κλειτώνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, μην το απαντήσετε, Την ΙΤΑ των δημοσκοπήσεων θα τη δείτε για πέμπτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια, καλά, κύριε Κοτάκη. Δεν είναι κάθε μέρα εδώ είμαστε. Δεν είναι κάθε μέρα το Άγιο Ανίκη. Εδώ είμαστε, βεβαίως και δεν είναι, και γι' αυτό
μελετάμε τα πάντα, δεν έχουμε προπαίτεια, σήμερα δεν έχουμε στυλιανού, ισχυρογνωμοσύνη ούτε αλαζονία, αλλά θεωρώ απολύτως ψευδή η εικόνα αυτή η οποία εμφανίζεται από ορισμένες πλευρές και η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής δεν σκέφτονται, δεν κάνουν την ανάλυση του τι συνέβη τις 4 ή 5 προηγούμενες φορές που ήταν ακριβώς η ίδια εικόνα. Το δημοσκοπήσουν και το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Εντάξει, δεν είναι μόνο διαφορές, είναι και τα ποιοτικά στοιχεία. Όλα, δηλαδή, διαφορετική εικόνα. Και τα ποιοτικά όλα. Κύριε Πρόεδρε, τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια, κύριε Αμυρά. Τώρα ο κόσμος θα καταλάβει. Από την μνημονιακή χρηματοδότηση έχουμε βγει. Από τα μνημόνια ο κόσμος ακόμα δεν έχει ανοίξει. Μην ανοίξουμε και στην οικονομία. Και μέτρα έχει μπροστά του και περιστολή εισοδημάτων και μείωση εισοδημάτων. Αφού χρεοκόπησε η χώρα. Ναι, όμως ξαναχρεοκόπησε το καλοκαίρι του 2015. Κύριε Αμυρά, είναι σαν αυτούς οι οποίοι μας λένε μέχρι το 60 λέει υπάρχουν δεσμεύσεις. Με συγχωρείτε. Λύσαμε το θέμα του χρέους, αναδιαρθρώθηκε. Έχουμε μια 15ετία με 10 έως 15% εξυπηρέτηση μόνο. Άρα μπορείς να αναπνεύσεις. Έχεις πλεονάσματα 3,5%. Απαράδεκτα για άλλα 2-3 χρόνια. Πάνω είναι ο τομέας σου, το ξέρω. Τον κατέχεις πολύ καλά. Μην ανοιγόμαστε σε θέματα όμως τώρα. Θα μιλήσουμε για την οικονομία. Έτσι, όμως, στο τρίτο σκέλος θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Εγώ προς επίρρωση όμως αυτό που είπε και ο Μανώλης αλλά και ο Πάνος, κύριε Πρόεδρε, πολλοί ρωτούν πώς είναι δυνατόν να έχετε ελπίδες, να τρέφετε ελπίδες ότι μπορείτε να κερδίσετε ως ΣΥΡΙΖΑ εννοώ τώρα τις εκλογές, όταν έχετε ανοίξει, μόλις τώρα τα περιγράψατε, τόσα θέματα για τα οποία υπάρχει αντίδραση σημαντικών τμήματων της κοινωνίας. Θέμα μακεδονικό. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα και μετά στο τρίτο σκέλος θα σας ρωτήσω και για όλη αυτή την έξαρση των ακραίων στοιχείων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ιερείς, σήμερα άκουσα και τη Νέα Δημοκρατία ξανά και το Κίνημα Αλλαγής στο πλαίσιο της επίσκεψης ιεραρχών της Εκκλησίας της Κρήτης εδώ να δηλώνουν σαφώς ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν την άρση του καθεστώτος μισθοδοσίας, του υφισταμένου καθεστώτος μισθοδοσίας για τους κληρικούς. Η ΔΕ Νέα Δημοκρατία λέει ότι μόλις έρθω εγώ στα πράγματα, ακόμα κι αν έχει αλλάξει θα το επαναφέρω. Άρα δημιουργείται αντιπαλότητες και μέτωπα με σημαντικά τμήματα της κοινωνίας. Μήπως αυτό σας στοιχίσει τελικά πολιτικά και εκλογικά? Το αντίθετο, κύριε Κοτρότσου, διότι είμαστε υποχρεωμένοι βγαίνοντας τυπικά όπως από την μνημονιακή περίοδο και από τη μεγάλη κρίση της χώρας να έχουμε ένα καθαρό προοδευτικό όραμα, μια πραγματική καινούργια ελπίδα μιας Ελλάδας προοδευτικής, σύγχρονης, ευρωπαϊκής με την έννοια το ότι θα πρωταγωνιστεί για μια Ευρώπη διαφορετική και μια νέα αρχιτεκτονική που θα δίνει ελπίδα στο λαό. Άρα όλα τα ζητήματα που αναφέρατε, που αναφέρονται είτε στη σταθερότητα στην περιοχή που έχει σχέση με την Συμφωνία των Πρεσπών, όπου για πρώτη φορά θα υποθεί αυτή η χώρα, θα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία, ενώ μέχρι τώρα την ονοματίζανε, και αυτό το ξέρουν όλοι οι Μακεδόνες, οι Έλληνες Μακεδόνες, 140 χώρες την ονοματίζανε σκέτη Μακεδονία, και σε κάθε περίπτωση ήταν και στο Φύρο. Άρα δεν έχει κανένα νόημα. Το 65% των πολιτών, κύριε Πρόεδρε, πάντως είναι αντίθετο στη Συμφωνία των Πρεσπών, ενδεχομένως και στο 70%. Όσο περνάει ο χρόνος, αναβαθμίζονται τα σκόπια, δεν κερδίζει τίποτα. Όσο περνάει ο χρόνος, θα φανεί το τι σημαίνει για την οικονομία, για τη σταθερότητα άρα στην περιοχή. Άρα λέτε ότι θα έχετε πολιτικά και εκλογικά ωφέλη για τα Βαλκάνια, από τα θέματα αυτά, για την Ευρώπη. Το τι σημαίνει αυτή η συμφωνία που είναι ιστορική, προοδευτική και ήταν υποχρέωση της κυβέρνησης να την προσυπογράψει. Και επίσης και για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και για τους διακριτούς ρόλους κράτους Εκκλησίας, γι' αυτό που ονομάστηκε ουδετεροθρησκεία και σε σχέση με τη συμφωνία με τον Αρχιεπίσκοπο τον Ιερώνυμο, είναι πράξεις οι οποίες θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Στη χώρα μας είναι σε σωστή, σε προοδευτική κατεύθυνση, η κοινωνία μας είναι προοδευτική κατά πλειοψηφία. Θα ξεκινήσω με σένα στο τελευταίο σκέλος. Θα έχουμε πολύ θετικό πρόσημο, όπως και από την εφαρμογή του παράλληλου προγράμματος σε ζητήματα κοινωνίας
μεσούντων των μνημονίων και των αξιολογήσεων τα δύο τελευταία χρόνια και βεβαίως με το πρόγραμμα τώρα και με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που γίνονται. Ωραία. Πλέον το πρόγραμμα αριστεράς-δεξιάς στην Ελλάδα είναι ολοφάνερο και πιστεύω πως η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να προχωρήσει με τις προοδευτικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Και γι' αυτό στηρίζω εκεί ως ρεαλιστική την υπόθεση του να διεκδικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ ικανό πλειοψηφικό ποσοστό στις εκλογές. Και πρώτο κόμμα δηλαδή. Προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε.